Μέσα σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης, συγγενείς, δεκάδες σύντροφοι από τις οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Θεσσαλία, άνθρωποι που τον γνώρισαν ως τέλεχος και βουλευτή του ΚΚΕ, είπαν το απόγευμα της Τρίτης το τελευταίο αντίο στο σύντροφο Αντώνη Σκυλάκο. Για πολλά χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 72 ετών. Αποχαιρέτησαν έναν σύντροφο που σε όλη την οργανωμένη του ζωή, για πάνω από 4 δεκαετίες, διακρίθηκε για τη σεμνότητα, τη λαϊκότητα, αλλά και την ανιδιοτέλειά του στην υπεράσπιση των θέσεων, των σκοπών και των αξιών του ΚΚΕ. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού έγινε στο Λόφο Μεζούρλου, στη Λάρισα, τόπο εκτελέσεων εκατοντάδων αγωνιστών και κομμουνιστών της Αιαμικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Δημήτρη Κουτσούμπα, καθώς και αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Στη μνήμη του, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος κατέθεσε ποσό για την ενίσχυση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, όπως ήταν η επιθυμία της οικογένειας αντί για στεφάνια. Χρήματα κατατέθηκαν στον ίδιο λογαριασμό και από μέλη και φίλους του ΚΚΕ. Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης οι έστειλαν στεφάνια εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης, μαζικών φορέων και άλλων κομμάτων. Ο Αντώνης Σκυλάκος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1949 από γονείς προοδευτικούς, επιστήμονες, νομικούς. Πέρασε στη νομική Αθηνών το 1967 στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας. Ως φοιτητής ανέπτυξε σημαντική αντιδικτατορική δράση. Αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας και με την απόλυσή του από το στρατό, το 1974 οργανώθηκε στην ΚΝΕ. Για πολλά χρόνια υπήρξε στέλεχος στην οργάνωση της Λάρισας. Το 1975 οργανώθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο υπηρέτησε με μαχητικότητα από πολλές υπεύθυνες θέσεις έως το τέλος της ζωής του. Το 1982, στο 11ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και στο 12ο συνέδριο εκλέγεται τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Την περίοδο 90-91 πρωτοστάτησε στη μάχη ενάντια στις οπορτουνιστικές δυνάμεις που επεδίωκαν τη διάλυση του ΚΚΕ, υπερασπιζόμενος αποφασιστικά τον επαναστατικό του χαρακτήρα. Επανεκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής έως και το 17ο συνέδριο. Υπήρξε βουλευτής του κόμματος στις περιφέρειες Λάρισας και Β' Αθηνών από το 1989 έως το 1996 και από το 2000 μέχρι το 2012, αλλά και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος από το 1996 μέχρι το 2000. Εκ μέρους της οικογένειας με δάκρυα στα μάτια, οι δύο γιοι του, Ηλίας και Χρήστος, μίλησαν για τη ζωή που πέρασαν με τον πατέρα τους και πώς τους σημάδεψε. Ανακαλώντας καθημερινές οικογενειακές στιγμές, ανέδειξαν το πρότυπο του πατέρα, που παρόλο που απουσίαζε για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω των κομματικών του χρεώσεων, ήταν ουσιαστικά παρόν, εμπνέοντας με τη στάση του την αξία της αφοσίωσης στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Αναφέρθηκαν στις πλούσιες αγωνιστικές παρακαταθήκες με τις οποίες είχε χαλουχηθεί και ο ίδιος, μιλώντας χαρακτηριστικά για την κρυφή καταπακτή που βρισκόταν μέσα σε ένα μεγάλο έπιπλο στο σπίτι του παππού τους, πατέρα του Αντώνη Σκυλάκου, και έκρυβε το παράνομο τυπογραφείο του ΕΑΜ στη Λάρισα, όπως και για ένα σάκο με γράμματα εξόριστων και φυλακισμένων, τα οποία χρόνια αργότερα βρήκαν. Η τελετή έκλεισε με το τραγούδι του Ακορντεόν, ένα από τα αγαπημένα του Αντώνη Σκυλάκου, ενώ στη συνέχεια η σωρός του μεταφέρθηκε για αποτέφρωση. Δεν θα πέρα, δεν θα πέρα.